Από καρδιωτικές εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στο κτίριο που στεγάζονται τα γενικά αρχεία του κράτους στο Ηράκλειο. Μετά τις νεροποντές, μετά την καταιγίδα μάλλον, άρχισε να μπαίνει νερό από πάνω με τις σφραγμένες υδροροές και τρέχανε ποτάμι τα νερά μέχρι το υπόγειο. Τα αρχαία του κράτους ήταν στο έδαφος. Ήταν πολλά στο έδαφος, ναι, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτηση σε ράφια. Δεν είχαμε αρκετά ράφια. Τα ΓΑΚ είναι η ζωντανή ιστορία του τόπου μας. Εδώ σε αυτό το χώρο είναι η ιστορία παραπάνω από 150 χρόνων του νομού Ηρακλείου. Ό,τι υπήρχε στο έδαφος αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν αλλοιωθεί. Το κτίριο επί της λεωφόρου Πλαστήρα πλημμύρισε από τις χθεσινές βροχοπτώσεις, με συνέπεια να προκληθούν ζημιές στον πολύτιμο θησαυρό, καθώς τόμοι και αρχαία που βρίσκονταν στο πάτωμα, λόγω έλλειψης ραφιών, έγιναν μούσκεμα. Υπάρχουν κάποια αρχεία βρεγμένα. Και δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει για να επανέλθουν στην αρχή του μορφή. Και τώρα σας έφεραν παλέτες εδώ. Μας έφεραν παλέτες, ιδιωτικός φορέας, και προσπαθούμε μαζί με το Δήμο Ηρακλείου. Συνεργαζόμαστε για να το τοποθετήσουμε όπως όπως. Νομίζω ότι όποιος αγαπά την ιστορία, όποιος νοιάζεται το Ηράκλειο, θα πρέπει αυτό το διήμερο, τριήμερο, να συνδράμουμε τον αγώνα των δύο κοριτσιών, τουλάχιστον να τα σηκώσουμε από κάτω και να βγουν πάνω στις παλέτες. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χαλτιαδάκη, που μας προσέφερε τις παλέτες στο σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ Χαλτιαδάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έφραξαν οι υδροροές του κτηρίου, με συνέπεια αυτό να πλημμυρίσει, ζημιά η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο είχε κάνει δεκτό το χρόνιο αίτημα της υπηρεσίας για την αγορά ραφιών. Είχαμε ζητήσει ράφια, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούνε. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στο νησί μας, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη, η οποία δέχτηκε χθες βροχή τηλεφωνημάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε δεκάδες περιστατικά αντλήσεων νερού, με τα περισσότερα να αφορούν τον ομό Χανίων. Είμαστε λοιπόν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε κάθε περιστατικό. Μέχρι τώρα, από χθες που ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη, έχουμε επέμβει σε επίπεδο Κρήτη σε 37 περιστατικά. Έχουμε δεχτεί περίπου 100 κλήσεις. Όσοι κινηθούν τις επόμενες ώρες, θα πρέπει να παρακολουθούν τις προβλέψεις και όχι μόνο τις προβλέψεις της Μετρολογικής Υπηρεσίας και των δελτίων γενικά από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προβλήματα προσπελασιμότητας σε αγροτικούς δρόμους στον κάμπο του Ροπεδίου καταγράφονται το πρωί, όπου ο ποταμός Καυγάς κατέβασε μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τις επόμενες ώρες θα κλείσουν για τα οχήματα ορισμένοι αγροτικοί δρόμοι για λόγους πολιτικής προστασίας. Την προσοχή των οδηγών εφιστά η πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή. Τα φαινόμενα που αναμένεται να επικρατήσουν δεν μας ανησυχούν, καθώς προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θα έλεγα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με τους ισχυρούς ανέμους που αναμένεται να επικρατήσουν από το βράδυ και αύριο, καθώς επίσης και τις βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα ελληνικά πελάγη αυτή τη στιγμή επικρατούν θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι εντάσσεως 7 έως 8 μποφόρ. Όλο το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει η υπηρεσία μας είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει. Έχουν δοθεί οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες καφών